ήσουν χριστιανή τόσο. Τα στοιχεία θέλουν τα πάντα. Ράνια, πρώτα δοκιμασία για 200 ευρώ. Θα σου λέμε μία πρόταση και εσύ θα πρέπει να τη συνεχίζεις. Πολεμώντας, ανοίγονται νέοι δρόμοι, αλλά... Να σου πω κάτι. Πολεμώντας, ανοίγονται νέοι δρόμοι, αλλά... Ρε παιδί μου, δεν είναι δύσκολο. Ρε παιδί μου, δυσκολεύεσαι το. Πολεμώντας, σου λέω, ανοίγουν νέοι δρόμοι. Θα πολεμήσεις για τη δουλειά σου, αλλά με μεγάλο κόπο. Καλά, ναι. Αλλά πώς πήδασε από το ένα θέμα στο άλλο. Ρε παιδί μου, θέλω να μου πει τη δουλειά σου. Φράση δεύτερη. Από τη δουλειά μου τίποτα, περιμένω. Αν δεν τα καταφέρω να το ανοίξω... Ελπίζω. Ελπίζω. Θα μας φέρει το μπουκάλι με το γλυκόλο. Αν δεν καταφέρω να το ανοίξω, θα σου δώσω εσένα. Καλά, δεν είναι και τίποτα δύσκολο. Καλά, θα προσπαθήσεις. Δηλαδή, εσύ δεν μπορείς να ανοίξεις το μπουκάλι με το γλυκόλο. Ρε παιδί μου, να δυσκολεύουμε. Πνίγηκε το καναρίνι μου. Και το έβαλα. Λοιπόν, πάρε το μάκι. Τι μας είπα να ανάψουμε τόσο αργά. Πνίγηκε το καναρίνι μου. Και το έβαλα μες στην πανιέρα. Το έβαλα μέσα στην πανιέρα. Δεν είχα κάνει μπάνιο, είναι πνιγμένος. Μα σηκάει και μέσα στην πανιέρα, είσαι λεκάνη. Αφού πνίγηκε. Πράβησε και το καζανάκι. Συγγνώμη. Μπράβο Ράνια, 200 ευρώ δικά σου. Τρώγε! Το κρύο ήπειρο σε έκανα, δεν σε πάζω ότι φταίει. Ράνια, δεύτερη δοκιμασία για τα 500 ευρώ. Θέλουμε να κάνεις το εξής. Θα σηκωθείς, θα φιλήσεις τη φίλη σου Σταυρωτά 3 φορές, ξεχωριστά κάθε φορά εννοείται, και για κάθε φορά που θα τη φυλάς, πρέπει να επινοείς ένα λόγο. Μου πάει, εκεί πέρα και διαλέγει μέσα από λίστα τι θέλεις να σου κάνει και μου είχα να κάνει μασάζ που ήταν τέλειο. Λοιπόν. Δεν έχω εξηγήσεις. Αγάπη μας. Αυτό γιατί σε έχω φίλη. Μετά θα πει αυτό επειδή ήρθες μαζί μου. Επειδή ήρθες μαζί μου. Ωραία, μία έχουμε άλλες δύο φορές. Λοιπόν, μην με προκαλέσεις, το ξανακάνω. Το παρακαλώ. Θα μιλήσω και εσάς. Αυτό γιατί με βοηθήσει να βάλω το lower. Ναι, εγώ να σε βοηθήσω, αλλά κάτσε κάτω να φάμε τώρα, γιατί και τώρα ζήλεσαι να γίνει το πέρα, κάτσε κάτω. Σε κάτω, γιατί πίνασα λίγο. Μη φωνάζεις. Μπράβο, Ράνια, 500 ευρώ είναι δικά σου. Η δική μου τη φωνή περιμένουμε, να γίνει το ξεκίνα. Το ότι έχεις σηκωθεί και με έχεις φιλήσει 3 φορές. Μην με προκαλείς, μην με προκαλείς. Λοιπόν, Ράνια, για την επόμενη διαδικασία θέλω να αρχίσεις να χτίζεις μια ιστορία. Να σου πω κάτι. Δεν άκουσα τι μου πες. Για την επόμενη δοκιμασία θέλω να αρχίσεις να χτίζεις μια υπόθεση. Μας ακούει. Ε? Τώρα. Ποιος μας ακούει. Ο κόσμος. Απ' τη μία μου λες ότι δεν σε ακούω. Απ' την άλλη μου λες μου φωνές. Τι θες να κάνεις. Να στρελάνεις τελειώς. Η δοκιμασία για τα 1000 ευρώ είναι η εξής. Πρέπει να βάλεις καλά στο πετσί σου το ρόλο του medium. Είσαι medium και θέλω να αποδείξεις τη φίλη σου ότι με δεμένα τα μάτια μπορείς και μαντεύεις οποιαδήποτε κίνηση, οποιαδήποτε χειρονομία σου κάνει. Εννοείται θα σε βοηθήσουμε εμείς αυτό. Στη δουλειά ήμασταν όλα τα παιδιά και παίζαμε κάτι σαν παντομήμα. Ας το πούμε έτσι. Και τους λέω εγώ, θα γυρίσω την πλάτη και ας πω τι ακριβώς βλέπω. Λοιπόν, θα το κάνουμε. Με δουλεύεις τώρα. Όχι. Για να δεις έτσι όλα ψέματα. Έλα. Στο χάρι. Αλήθεια. Τέλεια. Λοιπόν, κοίτα. Δεν μου τα δίνεις εσύ γιατί δεν μπορώ. Έλα, δεν θα πας και τίποτα, σήκω.
Δεν πειράζει. Να γεια της με χαρά της. Ωραία. Άντε, πήγαινε κάτσε. Βάζω και τα χέρια, ε. Ναι, βάρτε. Λοιπόν, και πες. Κάνε κάτι. Κάνε. Σηκώνεις το ποτήρι και πίνεις. Σηκώνεις το ποτήρι και πίνεις. Τώρα με κοιτάς. Και τώρα με κοιτάς. Αποσβολωμένη. Αποσβολωμένη. Συνεχίζεις να με κοιτάς. Συνεχίζεις να με κοιτάς. Πήγες να πεις κάτι, το κόψε, κοιτάς κάτω. Πήγες να πεις κάτι για το κόψε και τώρα κοιτάς κάτω. Τώρα σταύρωσες τα χέρια. Σταύρωσες τα χέρια. Φτάνει. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Είναι άσπρο και κάνε μια χαρά βλέπεις. Κάνε κάτι ακόμα. Θες να γυρίσω είναι και πλάτη. Άσπρο. Θες να γυρίσω και πλάτη. Πίνεις νερό, κρατάς το νερό με τα δύο χέρια. Και σταυρωμένα. Το άφησες. Έχεις σταυρώσει τα χέρια. Το άκουσες. Έχεις στραβώσει, λέω. Έχεις στραβώσει τα χέρια. Σταυρώσει. Έχεις σταυρώσει τα χέρια. Όχι, δεν τα άκουσες. Τώρα τα άφησες. Τώρα τα άφησες. Και κοιτάς έξω. Τώρα δεν ξανάδεσες. Δεν ξανάδεσες τώρα. Πιάσε ένα αντικείμενο πάνω από το τραπέζι και θα σου πω τι έχεις πιάσει. Λοιπόν, άκουσέ με προσεκτικά. Πιάσε ό,τι θες πάνω στο τραπέζι. Ωραία. Και θα σου πω ακριβώς τι έχεις πιάσει. Ωραία. Τον κατάλογο. Τον κατάλογο. Το ερωτηματολόγιο. Ερωτηματολόγιο, τι είναι αυτό. Ερωτηματολόγιο. Δεν είναι κατάλογο. Ερωτηματολόγιο, έστω. Για πιάσε κάτι άλλο. Τι. Κάτι άλλο. Έλα, μην δυσανασχετείς. Μην δυσανασχετείς. Μαχαίρι. Μαχαίρι. Με δεξί χέρι. Με το δεξί χέρι κιόλας. Το άφησες. Εντάξει, λύστε αυτό, γίνα μπροστά και πες πίστηκες. Το άφησες. Λοιπόν... Δεν το άφησα, το κρατάω ακόμα. Αφού το άφησες, τώρα το κρατάς. Λοιπόν. Διαρπίστηκες. Ας δουλεύεις. Ράνια, 1.000 ευρώ είναι δικά σου. Καλά. Δούλευες. Εάν θες να συνεχίσεις στην επόμενη δοκιμασία και τα 2.000 ευρώ, πιάσε λίγο τα χυλάκια σου. Πολύ ωραία, συνεχίζουμε. Εντάξει, δεν έχεις τίποτα. Οκ, θα κάνω λίγο. Εντάξει. Οκ, μια φορά. Να σου πω τι λέγαμε. Ράνια, θέλω να φωνάξεις λίγο τη σερβιτόρα ή το σερβιτόρο και να ζητήσεις μία χεριά χαρτοπετσέτες, έτσι, 5-10 χαρτοπετσέτες, αρκετές. Να σου πω, χαρτοπετσέτες είναι έχουμε. Μπροστά σου είναι. Δεν κι άλλες. Εκεί είναι. Να σου πω, τρεπώς να ζητήσεις νερό που δεν έχουμε και θα ζητήσεις χαρτοπετσέτες που έχουμε. Υπάρχει πρόβλημα. Γίνεται να μου φέρεις λίγο χαρτοπετσέτες. Κι άλλες. Να σου πω. Δεν σου φτάνουν, έχει τόσες. Να δεις τι θα κάνω, περίμενα. Δεν είναι ανάγκη να κάνεις κάτι. Ράνια, η δοκιμασία έχει ως εξής. Θέλουμε να βγάλεις τις μπότες σου, να τις βάλεις επάνω στο τραπέζι και να ξεκινήσεις να τις καθαρίζεις. Αυτή είναι η δοκιμασία για τα 2.000 ευρώ. Κοίτα τώρα. Για να φτιάξεις καραβάκι. Κοίτα τώρα. Σπάστα όλα. Λοιπόν, κοίτα. Έχει φρικάρει άλλη. Να σου πω, κατέβασε το, σε παρακαλώ, κατέβασε το όμως. Ρένια, σε παρακαλώ, κατέβασε το. Ρένια, θα μας κάνει παρατήρηση, σε παρακαλώ, κατέβασε το. Ρένια, σε παρακαλώ, κατέβασε τίποτα που κάνω, σε παρακαλώ. Ρένια, κατέβασε το. Ρίζερα. Ρένια, κατέβασε τις μπότες, κάτσε, σε παρακαλώ. Σου το είπα από πριν, τι θέλω να καθαρίσω. Θέλουμε να τις κάνεις λαμπίκο. Ρένια, κατέβασε τις μπότες, κάτω, πως πάει ο κόσμος. Έλα από εδώ. Έλα λίγο. Όχι, δεν έρχομαι. Έλα λίγο, σου λέω. Με δουλεύεις, κατέβασε τις μπότες, κάτω, τώρα, σε παρακαλώ, όμως, έτσι. Τι να πω λίγο να σου δείξω. Ράνια, κατέβασε τις μπότες, σε παρακαλώ. Να σου πω, κατέβασε τις μπότες, σοβαρέψω, μας κάνουν παρατήρηση.
Κατεβάστε λίγο, σας παρακαλώ, τις μπότες κάτω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, σωστό αυτό τώρα. Σε μαγαζί που τρώει ο κόσμος, αν έχουμε τις μπότες πάνω στο τραπέζι. Δεν μπορώ. Ράνια, γίνομαι ρεζί, κατέβαστε. Θα τις κατεβάσετε κάτω. Όχι. Να φωνάξω στον υπεύθυνο, δηλαδή. Φωνάξτε και την αστυνομία. Ωραία το έδεσε. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Λίγο με τέξ. Ράνια, κατέβασε τις μπότες κάτω. Ζήτησε και με τέξ. Ωραία. 2.000 ευρώ είναι δικά σου, μπορείς να τις κατεβάσεις. Είσαι, σε παρακαλώ. Να σου πω, να τις κατεβάσω. Ναι! Να τις φορέσω κι άλλες. Ναι! Να κάνω και δικές σου. Είναι τέλειο. Όχι. Κάτσε, όχι όμως. Να σου πω, θα αρχίσουμε να κυνηγιόμαστε το κόμιζά μας έτσι. Κάτσε κάτω αν φάμε, σε παρακαλώ, πεινάω. Όλα καλά μέχρι εδώ, Ράνια, κερδίζεις 2.000 ευρώ. Υπάρχει επιλογή να σταματήσεις και να κρατήσεις αυτά τα χρήματα. Βέβαια, μπορείς να συνεχίσεις για την πέμπτη και τελευταία δοκιμασία και τα 4.000 ευρώ. Αν δεν τα καταφέρεις, θα φύγεις με 500 ευρώ όμως. Αν θες να συνεχίσεις, πιες λίγο από το νερό. Και το έκανε κάποιος άλλος, πώς τι σου φαινότανε. Πολύ φυσιολογικό. Πολύ φυσιολογικό. Πουλανή της γη, καλή Ράνια. Τέλεια. Ράνια μου. Η πέμπτη δοκιμασία έχει ως εξής. Θέλουμε να φωνάξετε τη σερβιτόρα και να παραπονεθείς ότι είναι απαράδεκτο ότι δεν έχει έρθει ακόμα το φαγητό. Θέλουμε να εξαγριωθείς, να νευριάσεις, να παραπονεθείς με αποκορύφωμα, να σπάσεις ό,τι υπάρχει πάνω στο τραπέζι εκτός από το γλαστράκι που έχουμε τα μικρόφωνα. Και έχεις 2 λεπτά όταν θα είναι μπροστά η σερβιτόρα. Πώς, να τα σπάσεις από τώρα, από τώρα έχει 2 λεπτά. Μα ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Τι? Λοιπόν, άκουσα όμως θα κάνω. Θα κάνω παράπονο. Είναι, τι ώρα είναι? Συγγνώμη, έχεις σε παρακαλώ λίγο, συνειδητοποιήσεις λίγο τι έχεις κάνει. Σε παρακαλώ. Μη μιλάς, τέλος. Να σου πω, συνειδητοποιήσεις. Σε φρικάρια. Θα κάνει το φαγητό αργή. Σε λιγάκι τώρα. Σε λιγάκι. Όχι, είμαι μέσα από τις 6 παρατέταρτο. Ωραία, τι να κάνω εγώ τώρα, αφού... Τι θες να κάνω τώρα, είμαστε 6 παρατέταρτο εδώ. Μην την ακούτε, εντάξει, να σας πω κάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ θέλω το φαγητό τώρα. Ωραία, τώρα και έτσι όπως το ζητάτε, δεν είναι εύκολο. Θέλω το φαγητό τώρα. Ναι, έτσι όπως το ζητάτε, αν ήρθατε λίγο πιο ευγενική, θα ήταν καλύτερα. Το βλέπω, ναι. Δεν έσπασε. Όλα. Από τα λουλούδια. Πάτε καλά! Είστε με τα καλά σας, παιδί μου. Όλα. Έχετε πιει στο πιωμένοι. Πού βρίσκεται. Όλα. Στείλτε όλα. Είστε καλά. Είμαι μια χαρά. Η αλήθεια έχει παγώσει άλλο. Φοβήθηκε. Ναι, τι κάνεις. Περιμένω. Πραγματικά θα βάλω τα κλάματα. Να μην βάλεις τίποτα. Και δεν έμεινε και τίποτα. Θέλω να σηκωθείς και να ανακοινώσεις σε όλο το μαγαζί ότι κέρδισες 4.000 ευρώ. Άκου τώρα προσεκτικά. Όχι, δεν έχω να ακούσω. Κάτσε κάτω. Έχω να σας πω κάτι. Μόλις κέρδισα 4.000 ευρώ. Πάρτε μυαλάτα μέσα. Εσύ να κάνεις πλάκα, Ράνια. Με δουλεύεις. Έλα εδώ. Έλα εδώ πέρα που κλαιστεί για να πάρεις τα κλάματα. Κάνε πλάκα, έλα από εδώ καρδιά, σε βλέπω πίσω και στεναχωρημένη και όμορφη. Είσαι, δεν παίζω, δεν έχω λέγια. Είσαι φανταστική, έλα από εδώ. Θα μας χαλάσεις κάμερες. Φέρ' τα εδώ, έχεις κρατάει τα μπέχονα. Τι έπαθε φίλη σου, γιατί τρελάθηκε. Πραγματικά, πολύ ψάχα μου κάνεις. Τι πετάσαι μου, ζήτα, αμέσως συγγνώμη. Ξεκίνα. Από πού να ξεκινήσω, από τα φιλιά, να ξεκινήσω. Σε ευχαριστώ που είσαι φίλη μου. Σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μου, άλλο φίλη. Λοιπόν, ο λόγος που ο φίλος τρελάθηκε είναι αυτός εδώ. Συγχαρητήρια, Βλάκα. Σου λέγει αλήθεια. Καλώς ήρθατε. Συγχαρητήρια.